Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη Στάμου, γιατί ομολόγησε η 50χρονη από τη Χιλή τη δολοφονία του 79χρονου συντρόφου της. Τα είχαμε πει και χθες, την ώρα που είχε συμβεί το μοιραίο το κακό. Συγκλονίζει η ομολογία της. Μιχάλη Στάμου, καλησπέρα σε ακόμα. Λίγα μέτρα από το σπίτι μου στον Πειραιά. Έγινε το έγκλημα το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλη τη γειτονιά, όλο τον Πειραιά και ολόκληρη τη χώρα. Συγκεκριμένα, για να δώσω ένα τίτλο στην όλη ιστορία προσωπικά εγώ, θα σας πω το εξής. Κάποια στιγμή τη ζήτησε ο ηλικιωμένος να φύγει από το σπίτι του και εκείνη τον σκότωσε. Τι ακριβώς συνέβη. Νεκρός από αστυνομικούς μέσα σε μια λίμνη αίματος, στον πρώτο όροφο στην οδό Σακτούρη 25 στον Πειραιά, βρέθηκε 79χρονος, ο οποίος πραγματικά ήταν κατακρεουργημένος. Κατά την προσαγωγή λοιπόν της στην ασφάλεια, η 50χρονη Χιλιανή συγκάτοικός του προσήχθηκε για την υπόθεση. Το θύμα έφερε χτυπήματα από μαχαίρι στο λαιμό, στο θώρακα, στην κοιλιά, ενώ το στόμα του ήταν θυμωμένο με μανταλάκια. Yeah. Δεν ήξερε ο δυστυχής ότι η 50χρονη την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι του την λυπήθηκε και του προσέφερε και κάποιες υπηρεσίες με σκοπό να τις προσφέρει, αντιμετώπιζε φοβερές ψυχικές διαταραχές στο παρελθόν με γεγονός να προβεί σε αυτό το σφιγερό έγκλημα. Οδηγήθηκε σήμερα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και στην Εισαγγελία Πειραιά. Εντόπισαν την γυναίκα φυσικά να κάθεται αμέριμνη στον κόσμο της μέσα στο σπίτι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έχοντας την αγκαλιά το σκυλάκι της αφημένη στον κόσμο. Τους μπήκαν οι αστυνομικοί, ωραία και καλά, βρήκαν τον άνθρωπο διελειμμένο, κατακρεουργημένο και την γυναίκα δίπλα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο άνθρωπος ήρθε και μέσα στο μπαλκόνι του σπιτιού του και οι γείτονες ανέφεραν το περιστατικό και κάλεσαν την αστυνομία, η οποία έσπευσε αμέσως σε 5 λεπτά και το περιστατικό έλαβε τέλος. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε πίσω από ένα διαμέρισμα το οποίο δεν σου πάει το μυαλό το τι μπορεί να συμβεί, βλέπουμε το τι ακριβώς γίνεται. Και μιλάμε για μια οικογένεια που είχε την κόρη του άνθρωπος, είχε τα παιδιά του. Είναι στενάχωρα όλα αυτά. Αυτό μιλάμε για μια επικίνδυνη η οποία είχε νοσηλευτεί και στο ψυχιατρίο. Αυτό μας δίνει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα για όλους, κυρίως τους ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, και όχι μόνο τους ηλικιωμένους, ότι ποτέ μη βάζουμε στο σπίτι μας κάποιον τον οποίο δεν γνωρίζουμε το παρελθόν. Εδώ όμως υπήρξε μια σχέση ανάμεσα του 79χρονου θύματος με την 50χρονη. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά, τώρα δεν θέλω να πούμε και περισσότερα, γιατί σεβόμαστε τη μνήμη του 79χρονου και τώρα τον τι ακούω ότι σε κάθε κανάλι αρχίζει και λέει τα δικά του. Η κάθε εκπομπή, το κάθε site, η κάθε εφημερίδα, εμείς μένουμε μόνο στο ρεπορτάζ ότι ο δυστυχώς ο 79χρονος δολοφονήθηκε. Ο 79χρονος πλέον δεν είναι στη ζωή από αυτή την 50χρονη σχιζοφρενή δολοφόνο. Γιατί έτσι την αποκάλεσαν οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη Στάμου. Πάμε τώρα να δούμε τι έχει γίνει στην περιοχή του Κερατσινίου. Για μία ακόμα φορά, η δράση.